Πολιτικό σεισμό προκαλεί η απόφαση του Μεγάλου Μαξίμου να βάλει λουκέτο στην ΕΡΤ. Η παρατηνόμενη αδυναμία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων που η Τρόικα ζητά να οδηγηθούν σε διαθεσιμότητα. Εξώθησε τελικά το Μέγαρο Μαξίμου να κατεβάσει ρολά στη δημόσια τηλεόραση. Όχημα στην υλοποίηση του σχεδίου να μπει τα φόπλακα στην ΕΡΤ. Κάτι που μέχρι πρότινος διαψεύδονταν κατηγορηματικά από το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Είναι η σημερινή έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Με αυτήν την πράξη παρέχεται η δυνατότητα σε υπουργούς να βάζουν λουκέτο κατά βούληση σε δημόσιους οργανισμούς της αρμοδιότητάς τους. Με την ΕΡΤ να είναι ένας από αυτούς. Σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς. Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για ιερές αγελάδες που παραμένουν άθικτες όταν επιβάλλονται περικοπές παντού. Όταν πρέπει να τελειώνουμε με τα ελλείμματα και να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας πατάλης. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης πατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα. Την ΕΡΤ την πληρώνει ο ελληνικός λαός με το χαράτσι στους λογαριασμούς ηλεκτρικού, γύρω στα 300 εκατομμύρια το χρόνο. Έχει τριπλάσιο έως επταπλάσιο κόστος από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και τετραπλάσιο έως εξαπλάσιο προσωπικό για πολύ μικρή τηλεθέαση. Τη μισή σχεδόν και για τα τρία δημόσια κανάλια μαζί, από όσοι ένα μέσο εμπορικό κανάλι. Έχει τεράστια περιουσία, η οποία όμως παραμένει αδρανής, αν δεν λαιλατείται υπέρ του ανταγωνισμού. Έχει καθεστώς αδιαφάνεια στη διαχείρισή της. Μιλάμε για μια εταιρεία με 6 λογιστήρια που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπάρχει καθεστώς αδιαφάνεια στη διαχείριση των συμβάσεων. Καθεστώς ακόμα μεγαλύτερης αδιαφάνειας στη διαχείριση του υλικού, το οποίο δεν έχει απογραφεί εδώ και 8 χρόνια. Υπάρχει καθεστώς προνομίων για τους εργαζόμενους που χρεώνουν τεράστιο αριθμό υπερωριών. Για να μην αναφερθούμε στα τεράστια ποσά τα οποία μοιράζει σε ιδιωτικές παραγωγές που θα μπορούσε να κάνει με πολύ λιγότερα χρησιμοποιώντας τα δικά της μέσα που τα έχει πληρώσει πολύ ακριβά ο Έλληνας φορολογούμενος. Για να μην αναφερθούμε επίσης στο τεράστιο κόστος εξωτερικών μεταδόσεων που έχουν επιβάλει απαρχαιωμένα συνδικαλιστικά προνόμια και έτσι μετακινούνται δεκάδες τεχνικοί κάθε τόσο για έργο που μπορεί να γίνει από 2-3 άτομα. Για να μην πούμε ότι συντηρεί περιοδικό χωρίς αναγνώστες, ενώ διαθέτει δεκάδες σταθμούς, τοπικούς σταθμούς, που ουσιαστικά αναμεταδίδουν τις περισσότερες ώρες της μέρας το ίδιο πρόγραμμα. Η σημερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο που το βλέπουν καθημερινά όλοι, αλλά δεν τόλμησε να το αγγίξει κανείς. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Και στη θέση της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, δημόσιος, αλλά όχι κρατικός, ούτε κομματικά ελεγχόμενος οργανισμός ραδιοτηλεόρασης. Κατά τα πρότυπα των πιο πετυχημένων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών της Ευρώπης. Το σχετικό νομοσχέδιο κατατίθεται αμέσως ώστε να λειτουργήσει το ταχύτερο ο νέος φορέας. Το προσωπικό της ΕΡΤ θα αποζημιωθεί κανονικά και όσοι από τους τωρινούς εργαζόμενους το επιθυμούν θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για να προσληφθούν στο νέο οργανισμό ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχουν πολλοί άξιοι και ικανοί εργαζόμενοι, η πείρα και η προϋπηρεσία των οποίων είναι απαραίτητη για να σταθεί ο νέος οργανισμός και θα συνεκτιμηθεί κατά τη διαδικασία προσλήψεων με διαφανείς διαδικασίες και κριτήρια ΑΣΕΠ. Ο νέος οργανισμός θα λειτουργήσει με πολύ λιγότερο προσωπικό, με σαφές οργανόγραμμα, όπως προβλέπουν τα σύγχρονα δεδομένα για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση παντού στον κόσμο. Το αρχείο της ΕΡΤ, που αποτελεί αληθινό εθνικό θησαυρό, θα περιφρουρηθεί και θα αξιοποιηθεί πλήρως. Επίσης, θα αξιοποιηθούν οι δορυφορικές υπηρεσίες και οι σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να υπάρξει επιτέλους δυναμικός μοχλός προβολής της Ελλάδας, της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας, αλλά και πολύτιμος καθημερινός δεσμός με την ελληνική διασπορά σε όλο τον κόσμο. Ο νέος οργανισμός ραδιοτηλεόρασης θα ξεκινήσει να λειτουργεί το συντομότερο. Μέχρι τότε, οι πολίτες δεν θα πληρώνουν το χαράτσι που πληρώνουν έως σήμερα.
και από τη λειτουργία του και μετά θα πληρώνουν πολύ λιγότερα. Υπολογίζεται ότι θα απαλλαγούν από ένα ποσό που φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενώ για όσες θέσεις της σημερινής ΕΡΤ κρίνονται υπεράριθμες, θα προσληφθούν με ΑΣΕΠ νέοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και όπου αλλού το δημόσιο έχει πραγματικά ανάγκη. Μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται χωρίς μεγάλες τομές, τολμηρές και ριζοσπαστικές. Μέχρι τώρα πολλοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για τέτοιες τομές. Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση. Αυτό άλλωστε ζητάει και αυτό περιμένει να δει ο ελληνικός λαός. Okay. Περπατώντας στους διαδρόμους, δέχομαι συνεχώς ένα ερώτημα. Μα τι γίνεται, πάει για κλείσιμο η ΕΡΤ? Επειδή έχουν υπάρξει κάποια δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση σκέφτεται συγχωνεύσει με το ΑΠΕ κτλ. Μπορείτε να μας δώσετε? Κύριε Λιάρο, έχω βαρεθεί να διαψεύδω αυτά τα δημοσιεύματα, αυτές τις φήμες. Μάλιστα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και θα επαναλάβω ότι οι μόνοι που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση είναι αυτοί που απαξιώνουν σήμερα τη δημόσια τηλεόραση στα μάτια των Ελλήνων. Κλείνει εγκαταστάσεις, κλείνει συχνότητες, απολύονται άνθρωποι, απαξιώνεται η δημόσια περιουσία και αυτό το δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για το καλό, όχι μόνο της ΕΡΤ, της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε καταθέσει αναλυτική πρόταση, ειδικότερα για την ΕΤΕΝΑ. Έχω πει, δεν κατανοώ το όφελος από το κλείσιμο της ΕΤΕΝΑ, από την κατάργηση των υπερσύγχρονων στούντιο που υπάρχουν εκεί πέρα και να δοθεί το κτίριο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Ακόμα περισσότερο δεν καταλαβαίνω τη λογική του κλεισίματος της συχνότητας και ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταπάτησης των συχνοτήτων αυτών από ξένα, από τούρκικα και σκοπιανά τηλεοπτικά κανάλια. Η ΕΡΤ μπορεί να είναι πλεονασματική, μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και μπορεί να πληρεί τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ο Έλληνας πολίτης. Η ΕΡΤ είναι δημόσια περιουσία. Αυτό που βλέπουμε, η συρρήκνωση και η απαξίωσή της είναι προς όφελος ιδιωτικών αλλά και ξένων συμφερόντων και δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει. Η υπόθεση προκαλεί νέους σοβαρούς στριγμούς στις σχέσεις μεταξύ των τριών κυβερνητικών εταίρων. Ενδεικτικό του γεγονότος αυτού είναι ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν υπογράφεται παρά μόνο από τους γαλάζιους υπουργούς και όχι τους υπουργούς του Πασόκ και της Δημάρ. Η ΕΡΤ πρέπει να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα με ριζικές αλλαγές στη δομή της και αξιολόγηση του προσωπικού της. Ζητούμε συνεπώς να παρουσιαστεί και να εφαρμοστεί το ταχύτερο ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά, απροετοίμαστα, με άμεση διακοπή της λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και απόλυση όλου του προσωπικού της χωρίς καμία αξιολόγηση. Δεν νοείται σύγχρονη χώρα και διευρωπαϊκή, η οποία έστω και για μία ώρα να μην διαθέτει δημόσια τηλεόραση. Η Δημοκρατική Αριστερά διαφωνεί ριζικά και είναι αντίθετη με την αναστολή της λειτουργίας της ΕΡΤ και επαναλειτουργίας της μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Κλείνουν και οι σταθμοί, και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και η τηλεόραση. Την ώρα που κλείνουν όλα αυτά είναι βέβαιο και μέχρι το βράδυ θα έχει μπει πέσει μαύρο που λέμε εμείς στη γλώσσα μας εδώ πέρα. Κανονικά όμως. Το ερώτημα είναι ποιος γνώριζε και ποιος δεν γνώριζε. Και στο λέω αυτό γιατί είδαμε τα κόμματα, τους δύο κυβερνητικούς εταίρους, να λένε ότι από το πρωί ότι δεν γνωρίζαμε απολύτως τίποτα, ότι δεν είχαμε καμία ενημέρωση και να αντιδρούν βεβαίω σε αυτή την απόφαση. Ποια είναι η αλήθεια λοιπόν? Σαμαράς. Είχε ενημερωθεί ο κύριος Βενιζέλος, είχε ενημερωθεί ο κύριος Κουβέλης, είχε ενημερώσει προσωπικά ο κύριος Σαμαράς? Ποια είναι η αλήθεια? Είχαν ενημερωθεί και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, κυβερνητικοί εταίροι, και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης από χθες, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εδώ να θυμίσουμε και στους τηλεθεατές του ΑΛΦΑ ότι η συζήτηση αυτή δεν είναι τωρινή. Έτσι. Εδώ και 1,5 μήνα είχε μπει στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Ο κύριος Σαμαράς εκεί τους είπε την ιδέα του για να κλείσει η κρατική ραδιοτηλεόραση. Τότε οι κυβερνητικοί εταίροι είπαν καλά θα το δούμε. Όμως αυτό διέρευσε, να σας θυμίσω και το πρωτοσέλιδο της Real News πριν από 3 εβδομάδες. Τότε είχαν αρνηθεί ότι είχε πέσει στο τραπέζι αυτό το θέμα. Ναι, επισήμως. Δεν το διέψευσε κανείς. Μία κίνηση που είναι σοκ και δέος. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μία κίνηση υψηλού ρίσκου στην κυβερνητική σκακέρα. Και απόλυτο ευνηδιασμού, ναι. Αυτό πρέπει να το πούμε. Απόλυτο ευνηδιασμού. Όταν έχει βγει, για παράδειγμα, η Real News πριν από 2 εβδομάδες, ναι, και το ουσιαστικά το έχει προαναγγείλει, δεν είναι ευνηδιασμός. Όχι, αλλά ξυπνήσαμε όλοι σήμερα το πρωί, ναι, Δήμο, χωρίς κανείς να μπορεί να εκτιμήσει και να προβλέψει ότι το βράδυ της ίδιας ημέρας, ναι, δεν θα έχουμε δημόσια τηλεόραση.
ότι η απόφαση αυτή πότε λαμβάνεται. Λαμβάνεται την ίδια στιγμή που έχουμε το φιάσκο με τη ΔΕΠΑ. Mm-hmm. Και την ίδια ώρα βρίσκονται στο γραφείο του Μανιτάκη, χθες τέτοια ώρα, και το λέγαμε εδώ στο Δελτίο, οι Τροϊκανοί, και του λένε πού είναι βάσει του μνημονίου οι 2.300 απολύσεις του δημοσίου που πρέπει να γίνουν. Το βράδυ λοιπόν κάθισαν στο τραπέζι ο Σαμαράς και το επιτελείο του και είπαν τι θα γίνει. Γιατί έβαλαν την ΕΡΤ μπροστά? Διότι η ΕΡΤ στη συνείδηση του κόσμου, στο μεγαλύτερο κομμάτι, καλός ή κακός, δεν το εξετάζω εγώ αυτή τη στιγμή, είναι απαξιωμένη. Έτσι, και έδωσε τη γραμμή που ακριβώς θα ακολουθήσει η κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λόρα. Έδωσε τη γραμμή, θα μου επιτρέψεις, ναι, λέγοντας 2-3 πράγματα που είναι εξαιρετικά σκληρά για την ΕΡΤ. Καταρχήν, οι δηλώσεις του οδηγούν βεβαίως σε ανοιχτή ρήξη. Είπε ότι είναι ένα άντρο διαφθοράς, άντρο πατάλης. Βεβαίως, αυτές οι δηλώσεις μένουν να απαντηθούν από εδώ και πέρα. Υπάρχει ένα πολύ πλούσιο παρασκήνιο. Παρασκευή βράδυ, όλοι κοιμήθηκαν με την εντύπωση ότι η εξοικονόμηση, οι 2.000 απολύσεις θα γίνουν από Εύω Ελβό. Mm-hmm. Σάββατο υπήρχε μια τελική συνάντηση για την προετοιμασία εν ώψη της Τρόικα. Εμείς τι θέλαμε? Θέλαμε να τρενάρουμε λίγο τις απολύσεις. Η Τρόικα ήρθε με πολύ άγρες διαθέσεις. Σε εκείνη τη σύσκεψη του Σαββάτου υπήρξε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, στο ενδεχόμενο που η Τρόικα πιέσει. Η Τρόικα χθες έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό, ανάγκασε και τον κύριο Μανιτάκη να δώσει ονόματα και διευθύνσεις προτού φύγει από εδώ, mm-hmm, και για τις 12.500 κινητικότητα. Όμως, Λόρα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με νούμερα. Και είναι ο τρόπος ο οποίος γίνονται οι όποιες μεταρρυθμίσεις. Θα μείνει 3 μήνες η χώρα χωρίς κρατικό ραδιομέγαρο, χωρίς ραδιοτηλεόραση. Τηλεόραση, ουσία. Γιατί υπάρχουν και περιοχές της Ελλάδας, να το πούμε. Και δεν είναι μόνο οι περιοχές. Ως πρόσβαση έχουν μόνο τη δημόσια τηλεόραση, διότι το σήμα των ιδιωτικών σταθμών δεν φτάνει αυτό. Ο Πρωθυπουργός πατάει πάνω στην απαξίωση, όπως είπε σε εισαγωγικά, που υπάρχει στην κοινή γνώμη για όλο αυτό, για τα 30 και χρόνια. Κάτι άλλο, υπάρχει Λόρα, και ένας άλλος λόγος εδώ, όμως, Δήμο. Ναι, εδώ επιδεικνύει πυγμή απόψε ο Σαμαράς. Γιατί αν δεν το είχε κάνει, εμείς όλοι στο πάνελ αυτή τη στιγμή, με τι θα ασχολούμαστε? Με τη ΔΕΠΑ. Με τη ΔΕΠΑ και το φιάσκο και όλα αυτά τα απίθανα που είχαν συμβεί. Ωστόσο, έτσι λοιπόν έρχεται ο Σαμαράς και στην διπλωματική, στην κυβερνητική σκακέρα, κάνει τις κινήσεις τις δυναμικές. Πιστεύεις ότι αυτό το οποίο έγινε τώρα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την ΕΡΤ δεν θα γίνει με άλλους δημόσιους οργανισμούς? Μα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να το πούμε, δεν αφορά μόνο την ΕΡΤ. Ακριβώς. Αφορά οποιονδήποτε δημόσιο οργανισμό και δίνει δικαίωμα στον Υπουργό να τον κλείνει με συνοπτικές διαδικασίες και να μοιράζει και τα ημάτια του. Έτσι, είτε τα περιουσιακά του σπίτια. Έτσι. Που σημαίνει ότι ανοίγει το δρόμο και στρώνει το χαλί και για κάποιους άλλους. Βέβαια, οργανισμούς. Αυτή όλη η εξέλιξη είναι μια πρόκληση για τη ΔΗΜΑΡ και για το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, εγώ από την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ κατάλαβα ότι δεν έχει κάποια σοβαρή ένσταση. Δηλαδή, εδώ ο Σαμαράς τι τους λέει επί της ουσίας? Εάν θέλετε, ρίξτε με για την ΕΡΤ. Ποιος θα πάει να ρίξει τον Σαμαρά για την ΕΡΤ? Θα πάει ο Βενιζέλος και το ΠΑΣΟΚ που έχει κατέβει κάτω από το 5% βάσει των δημοσκοπήσεων, ή θα πάει η ΔΗΜΑΡ? Όμως πιστεύω ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η ΔΗΜΑΡ αυτή τη στιγμή είναι έτοιμα και τα δύο κόμματα να τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια του Σαμαρά. Θα ήθελα, επειδή εδώ παίρνω συνεχώς μηνύματα από το διαδίκτυο και επειδή στο Twitter βλέπω ότι έρχονται μέχρι να φτιάξει ο σκηνοθέτης μας ο Λεωνίδας στα παράθυρα για να μιλήσουμε με τους καλεσμένους μας, βλέπω ότι υπάρχουν ερωτήματα εάν θα βγάλουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα παρακαλέσω για μια ακόμη φορά. Έχω την εντύπωση ότι μας βλέπει ο συνάδελφος, ο κύριος Σίμος και δικό. Και οφείλω να τον καλέσω δημόσια. Και τον καλώ δημόσια γιατί είναι μια συζήτηση η οποία αφορά όχι μόνο τους 2.500 εργαζόμενους στην ΕΡΤ, αφορά χιλιάδες Έλληνες και αφορά όχι μόνο το δημόσιο τομέα, αφορά τη διαδικασία που ακολουθεί η κυβέρνηση για τον εξορθολογισμό ενός δημόσιου τομέα που κανείς Έλληνας δεν αμφιβάλλει και δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να μπει σε άλλες βάσεις. Αυτό το νέο κράτος όμως και αυτό το νέο δημόσιο θέλει μια συζήτηση και μια προσέγγιση. Γιατί πρέπει να ανοίξουμε και το θέμα
του εξορθολογισμού του δημόσιου τομέα. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι και νομίζω κανένας Έλληνας που πιστεύουμε ότι όλα πρέπει να μείνουν ως έχουν. Πιστεύουμε ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να αλλάξουν όμως προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό που λέμε εξορθολογισμός θέλει μελέτη. Και αυτό που λέμε απολύσεις θέλει επίσης μελέτη. Και επίσης θέλει μελέτη και το ιδιαίτερο φαινόμενο που υπάρχει σε όλο το δημόσιο, σε αυτό το κομμάτι που εμείς έχουμε ζήσει, υπάρχει κυβερνητισμός ετών, κομματισμός ετών και ακραίος συνδικαλισμός. Αυτά τα ξέρουμε και δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι το σημείο να φτάνουμε σε ξαφνικούς θανάτους χωρίς να γνωρίζουμε το σχέδιο, αυτό νομίζω ότι είναι απλά παράλογο. Η τηλεόραση αυτή κατά βάση είναι κρατική. Μπορεί να έχει πολλά στοιχεία δημόσια τηλεόραση, αλλά είναι κρατική. Από τη στιγμή που ένας υπουργός μπορεί με μια υπογραφή να κλείσει μια τηλεόραση, σημαίνει ότι αυτή η τηλεόραση δεν είναι δημόσια. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου όμως, μιας και χρησιμοποιήσατε το παράδειγμα του θανάτου. Ξαφνικός θάνατος είναι όταν πεθαίνει κάποιος από μόνος του. Όταν κάποιος βάζει την υπογραφή του, αυτό είναι προμελετημένη δολοφονία. Mm-hmm. Δεν είναι ξαφνικός θάνατος. Λοιπόν, ο Παφλαγώνας είναι κοντά μας απόψε. Τον είδα το καλοκαίρι στην Επίδαυρο και ήταν εξαιρετικός, καταπληκτικός. Είδα, τα είπαμε. Να είσαι καλά, αγάπη. Η υπής, αυτή είναι η υπής. Όχι αυτή εδώ που υποδίονται τους υπείς. Είναι πραγματικά αξιοθρήνητο αυτό που συμβαίνει. Δεν το πίστευα ποτέ στη ζωή μου σε ελεγχόμενη βέβαια δημοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία, το πιστεύω ακραδάντως και φαίνεται εδώ. Είναι ένα εθνικό έγκλημα αυτό που, όσο και να ελέγχεται η ΕΡΤ για τον τρόπο που λειτουργούσε, εδιοικείτο. Άλλωστε η ΕΡΤ εδιοικείτο από ανθρώπους που βάζανε εκάστοτε κυβερνήσεις εδώ. Σπόνσορες, τα κόμματα. Αυθαιρετούσανε κλπ. Εντάξει. Ελεγχόμαστε όλοι, υπήρξε υπάλληλο στην ΕΡΤ, για τον τρόπο που εργαστήκαμε εδώ πέρα και για τον πρώτο συμπράξαμε συνδικαλιστικά. Ελεγχόμαστε γι' αυτό, αλλά η ΕΡΤ πρέπει να παραμείνει. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Και αυτό που δεν έχουν υπολογίσει αυτοί που πήραν αυτές τις αποφάσεις, που για μένα, με όλο το σεβασμό, ακόμα και για αυτούς, τη θεωρώ ηλίθια απόφαση, αν μη τι άλλο, ίσως να είναι το έναυσμα για να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος λίγο κοιμάται, και νομίζω ότι ήδη κινείται σε... Μου θύμισε, πραγματικά το λέω, μου θύμισε τις μέρες του Πολυτεχνείου. Εποχές Πολυτεχνείου. Ναι, έρχονται από παντού.